Γεια σας. Άνθρωπος και ανατροπές. Είναι άραγε οι ανατροπές βοηθητικές για την εξέλιξη του ανθρώπου, είναι μόνο ένα εμπόδιο, μόνο μια τεράστια δυσκολία. Πολλές φορές στη ζωή μας, σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο ή σε πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε ανατροπές, αλλαγές, στροφές που τις λέω εγώ. Είναι λοιπόν αυτές οι ανατροπές κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε καλύτερα την πραγματικότητα γύρω μας ή να αντιληφθούμε την πραγματικότητα ή να κλεπτύνουμε την αντιληπτική διακριτικότητα του χωρόχρονου, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, τη σχέση μας με τους άλλους, τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Σήμερα είναι μια στιγμή, είναι μια μέρα που δεν είμαι πλέον, δεν ανήκω πλέον στο στόλο εκπαιδευτικών του ελληνικού δημοσίου λόγω συνταξιοδότησης και έτσι αποφάσισα να σας διαβάσω κάποια παιχνίδια με τις λέξεις τα οποία αποτυπώνουν στροφές και ανατροπές οι οποίες με οδήγησαν όμως στην εξέλιξή μου και ήταν στροφές και ανατροπές εκπαίδευσης. Από το βιβλίο Πλούτος λοιπόν, που είναι γραμμένο το 2013, είναι δημοσιευμένα αυτά τα παιχνιδίσματα, τα οποία θα σας τα διαβάσω τώρα, για να μιλήσουμε μετά για τις ανατροπές. Σήμερα λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό, το βίντεο είναι λίγο διαφορετικό, το βιβλίο Πλούτος είναι γραμμένο με γραφή στο λευκό, τα παιχνιδίσματα είναι αυτά λοιπόν, παιχνιδίσματα. Στροφή πρώτη. Ιούνιος 2003. Το κελάρισμά σου χαϊδεύει τα αυτιά μου. Χρόνια με διδάσκουν την ανωτερότητά μου. Ο εγωισμός και η φιλοδοξία κοιμίζουν τις αισθήσεις μου. Μπορεί εσύ και εγώ να παίξουμε. Μόνο αν τα καταφέρουμε θα ζεσταθούμε από το φως. Στιγμές σεμνότητας. Στροφή δεύτερη. Σεπτέμβριος 2006. Στιγμή της αστραπής, στιγμή σεμνότητας. Θάρρος πάει να πει. Παραδίδομαι στη στιγμή της αστραπής. Να περπατήσω στην κόψη του ξηραφιού. Να ματώσω για να ιαθώ. Να τυφλωθώ για να δω. Να χαθώ για να ζήσω. Στη στιγμή που το μη είναι γίνεται είναι. Η διάλυση του εγώ στο εσύ είναι το εγώ. Στιγμή της αστραπής. Στιγμή σεμνότητας. Θάρρος πάει να πει. Μαθήματα ανθρωπιάς. Στροφή τρίτη. Λίγες μέρες μετά. Σου είπα χρόνια πριν. Πόσο πολύπλοκος είναι αλήθεια ο άνθρωπος και πόσο δύσκολο να είσαι ο δάσκαλος του ανθρώπου. Και σε ρώτησα. Θα προλάβουμε άρα για να μάθουμε. Την απάντηση την έδωσε ο χρόνος. Τελείωσε. Για καιρούς πολλούς δεν αρκούσε. Πολλές φορές έφυγα και γύρισα. Μα τα χρόνια ήταν άγωνα. Τα σπόρια όμως έμεινα και να που χρόνια μετά η γη ανοίγει και σε βρήκα να έχεις χτίσει τη φωλιά σου ξανά στον τόπο μου. Μα τώρα, όρημη πια, αφήνομαι στο κελάιδισμά σου να οδηγηθώ στην αρμονία του φωτός. Πονώ, γιατί το ξέρω, το φθινόπωρο πάλι θα σε χάσω. Μα έτσι δεν πρέπει να γίνει. Πολύπλοκος ο άνθρωπος. Δύσκολο να είσαι ο δάσκαλος του ανθρώπου. Ελευθερία. Στροφή τέταρτη. Αύγουστος 2013. Το φθινόπωρο ήρθε πάλι, μα οι άνεμοι αλλάξανε φορά. Λευκά πανιά με τα άρωμα της ελεύθερης ψυχής σου. Πλούσιος που είναι ο άνθρωπος. Χάρισμα να είσαι δάσκαλος του ανθρώπου. Ήταν λοιπόν τα παιχνιδίσματα που αποτυπώνουν στροφές. Στροφές όπως αντιληφθήκατε ετών. Διότι οι ανατροπές αυτές και η εκπαίδευση, η εξέλιξη του ανθρώπου μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη τη ζωή του. Στροφές λοιπόν, ανατροπές στην πορεία της εξέλιξής μου ως δάσκαλος. Ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος. Οι ανατροπές λοιπόν μας βοηθάνε να εξελιχθούμε, άσχετα αν τις βλέπουμε
ως κάτι αρνητικό. Ναι, οι ανατροπές μας κουράζουν. Ναι, οι ανατροπές μας προβληματίζουν. Ναι, οι ανατροπές πονάνε. Ναι, οι ανατροπές μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλα σταματάνε, ότι όλα πηγαίνουν πίσω. Μας κάνουν να νιώθουμε ανασφάλεια, άγχος. Όμως οι ανατροπές είναι αυτές οι οποίες θα μας εξελίσσουν. Είναι αυτές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να δούμε πραγματικά τις δικές μας δυνατότητες ως άνθρωποι. Οι ανατροπές είναι οι δάσκαλοί μας. Οι ανατροπές πολλές φορές εμπεριέχουν και συναντήσεις με άλλους και είναι οι δάσκαλοί μας, είναι η εξέλιξή μας. Είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε και είναι αυτές οι ανατροπές οι οποίες μας βοηθάνε να προχωρήσουμε σε λίγο βαθύτερα στην ωριμία με τον εαυτό μας, να εκλεπτύνουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εξωτερική πραγματικότητα. Αυτές οι αλλαγές, αυτές οι κορυφογραμμές τις οποίες καλούμαστε να ανέβουμε, είναι αυτές οι οποίες θα μας δυναμώσουν και θα μας δώσουν τη γνώση του εαυτού μας. Αυτές οι κορυφογραμμές, αυτές οι ανατροπές είναι ο άνθρωπος. Χωρίς αυτές τις ανατροπές, χωρίς αυτές τις συναντήσεις και χωρίς αυτές τις στροφές, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι μια συνεχή εξέλιξη και η ανατροπή, οι στροφές αυτές είναι εξέλιξη. Για να μπορέσουμε να τις βιώσουμε όμως λίγο πιο ελαφρά, καλό μπορούμε να τις δούμε, ή καλό θα είναι να τις δούμε ως παιχνίδια, παιχνιδίσματα, ως ένα παιχνίδι που συναντιόμαστε με τους φίλους μας και παίζουμε. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μάθουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Μόλις καταφέρουμε να μάθουμε τους κανόνες του παιχνιδιού και να εναρμονιστούμε με τους άλλους, τότε αρχίζουμε να απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Τότε αρχίζουμε να απολαμβάνουμε τα δώρα της συνάντησης και του παιχνιδιού. Τα δώρα της ανατροπής. Ο δάσκαλος είναι η ανατροπή. Ο δάσκαλος χρειάζεται να εκπαιδεύεται μέσα από ανατροπές και συναντήσεις. Για να έχει τη δύναμη και τις ικανότητες να βοηθάει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και τους μαθητές του να αντιμετωπίζουν αυτές τις ανατροπές. Να ξεπερνούν αυτές τις ανατροπές. Να ανεβαίνουν τις κορυφογραμμές και νικητές να απολαμβάνουν τα δώρα της ανατροπής, τα δώρα της στροφής, τα δώρα της συνάντησης, τα δώρα του παιχνιδιού. Είμαι η Αναστασία Μακράτζη. Ήταν ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από τα άλλα σε σχέση με το περιεχόμενο που σας διάβασα της σειράς συμβουλευτικής ενδυνάμωσης στην επιτυχία, δυνατός και ελεύθερος. Αν σας άρεσε κάτι από αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει», μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε και να γραφτείτε στο κανάλι, γιατί έτσι ώστε να μπορέσετε να βλέπετε και να παρακολουθείτε και τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν, τα οποία θα περιέχουν κομμάτια και ανάλυση από άλλα βιβλία της σειράς «Εν Λευκό», που είναι γραμμένη με γραφή στο λευκό και μέσα στα πλαίσια της σειράς βίντεο συμβουλευτικής «Δυνατός και ελεύθερος» του προγράμματος συμβουλευτικής. Ακόμη και αν δεν συναντηθούμε, αυτά τα βίντεο βοηθάνε αρκετούς ανθρώπους, βοηθάνε τους ανθρώπους από ό,τι ξέρω, από ό,τι βλέπω και από ό,τι παρατηρώ, να εξελιχθούν, να αλλάξουν. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κοινοποιήσετε, μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι και μην ξεχάσετε να κάνετε like. Θα σας δω σε ένα επόμενο βίντεο.